Ενημερωθήκαμε, κύριε Καγγελίδη, για την επιστολή διαγραφής σας. Πώς υποδεχτήκατε αυτή την απόφαση? Με ανακούφισε. Πιστεύω ότι δεν ήταν μία επιστολή που εκφράζει το Δήμαρχο. Ήταν μία επιστολή από απέτηση της συνεργάτη δόστου Κικής Παπαζότου, Παύλα Σαλόμη, με κεφαλαία γράμματα, η οποία απέτησε τον αυτοδιοικητικό μου αποκεφαλισμό, γιατί, όπως είδε, μετά από την καταψήφισή μου του πρασίνου σημείου, το οποίο επέλεξε σε ένα σημείο δίπλα σε κατοικήσιμη περιοχή του Αγίου Αθανασίου και οι κάτοικοι να μαζεύουν υπογραφές και να ξυμνούν το όνομά μου, της πειράζει της κυρίας, γιατί από τη μέρα που μετά τις εκλογές ο μόνος σκοπός του κυρίου Δημάρχου ήταν να περιφέρεται όλα τα διαμερίσματα μαζί με την κυρία Παπαζότου, να την παρουσιάσει σαν μελλοντική δήμαρχο και τους συνεργάτες του να τους αγνοεί. Ένας από τους συνεργάτες, ο οποίος πήρε πρωτοβουλία, βοήθησε στη σύσταση του ψηφοδελτίου, ήμουν εγώ, γιατί πίστευα ότι κάτι θα αλλάξει σε αυτό το τόπο. Πολύ, πολύ γρήγορα διαψεύτηκα. Φυσικά, ό,τι κάνω το κάνω αναδιατολώς και δεν περιμένω ανταλλάγματα. Αλλά ο κύριος Δήμαρχος συμφώνησε με την απέτηση της κυρία Παπαζότου και για να της αποδείξει ότι έχει στοιχεία νέου Ερντογάν, προέβη σε αυτή την πράξη, δίχως να σκεφτεί ότι η κοινωνία των κυριών, η οποία γνωρίζει ποιος είναι ο Γιάννης ο Καγγελίδης και ποιος είναι ο κύριος που ήρθε μετά από τόσα χρόνια να επισκεφτεί και να υπηρετήσει το τόπο από το αξίωμα του Δημάρχου, το οποίο εγώ υπηρετώ μια ζωή σαν συνεργάτης και σαν στρατιώτης, και σας καλωσορίζω στο χώρο του εργοταξίου εθελοντισμού, το οποίο είχα πάρει μία απόφαση να μην ασχοληθώ άλλο με τα κοινά και να φέρω εις πέρας μία υπόθεση ενός σχολείου το οποίο ήταν ετοιμόρροπο να πέσει, για να τους αποδείξω ότι σε αυτή τη ζωή, όταν υπάρχει θέληση, όταν υπάρχει ανιδιοτέλεια και όταν υπάρχει καλή πρόθεση, όλα γίνονται. Δίπλα μου έχω άριστους συνεργάτες, οι οποίοι από το υστέρημά τους συμβάλλουν στην αποπεράτηση, είναι θελοντές και οικονομικοί και οικονομικά στηρίγματα. Θα φέρουμε αυτό το έργο εις πέρας. Και αυτό που είχα πει το Δήμαρχο, γιατί είδα ότι μετά, αφού τον επισκέφτηκα τρεις φορές κατηδίαν και τον ενημέρωσα ότι δεν πάμε καλά, αλλά άλλες ήταν εξαγγελίες μας και αλλού καταλήγουμε. Λοιπόν, κοίταξε να προσαρμοστούμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κόσμου. Δυστυχώς δεν εισακούστηκα. Έχουμε σκληρό ροκ δηλαδή από τη διοίκηση του Δήμου Δοξάτου. Ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις σας? Λοιπόν, εγώ δεν θα αντιπαρατεθώ με τον κύριο Δήμαρχο. Εξελέγει με, πίστεψε ο κόσμος. Με κατάταξε σαν δημοτικό, με εξέλιξε δημοτικό σύμβουλο. Εγώ υπηρετώ το πρόβλημα, το είχα ενημερώσει το Δήμαρχο, δεν υπηρετώ κόμματα. Υπηρετώ το πρόβλημα, θα συμβάλλω στην επίλυση των προβλημάτων. Εξάλλου οι δημότες ξέρουν, γιατί τρώνε αγανάκτηση, ζουν μία αγανάκτηση και μου παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε τουλάχιστον εσύ θα μ' ακούσεις. Και ήδη τους ακούω, ειλικρινά τους κατανοώ, γιατί θέλουν απλά πράγματα ο κόσμος, δεν θέλει κάτι παραπάνω, θέλει λίγο ανθρωπιά, λίγη διαφάνεια και να είναι πραγματικός, πράγματα της καθημερινότητας. Νομίζω δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, όλα είναι ορατά και ο καθένας έχει μία εικόνα για τον καθένα μας. Η άποψή σας, κύριε μου, για το πράσινο σημείο που θα γίνει εδώ στον Άγιο Αθανάσιο? Δεν επιτρέπεται, διότι είναι πολύ κοντά σε κατοικήσιμη περιοχή. Έχει κάποιους κύριους βιοτεχνία εκεί δίπλα. Και αυτό απογράφεται αυτό, γιατί δεν ξέρω τι θα συμβεί αργότερα. Αυτοί λένε θα πετάνε έπιπλα, θα πετάνε κάτι τέτοια πράγματα. Μπορεί να γίνει σκουπιδότοπος που θα είναι πάρα πολύ δυσάρεστο και ανθυγινό για όλους μας. Και είναι, δεν θα το επιτρέψουμε. Θα κάνουμε το παν δυνατόν. Μα τι θα γίνει, δεν ξέρω πώς θα φερθούμε κι εμείς. Αν αρχίσουν και πετάνε και μαζεύουν, μπορεί να γρέψει η κατάσταση αυτή και θα είναι δυσάρεστα για όλους. Έχουν κινητοποιηθεί οι κάτοικοι του Αγίου Αθανασίου εδώ πέρα? Είναι ορισμένοι που ενδιαφέρονται.
Ενδιαφέρονται ορισμένοι. Να γίνει ένα γκρουπ κάτι να ζητούμε ορισμένοι να διαμαρτυρηθούμε για αυτό το πράγμα και θα πρέπει να. Και ο Δήμαρχος λοιπόν πολύ για τον κύριο Δήμαρχο που τους επιτρέπει αυτή την κατάσταση να δημιουργήσουν και έξω. Αυτό υπάρχει τόσα χωράφια υπάρχουν που είναι κοινοτικά ή κρατικά στον Άγιο Αθανάσιο. Κοινόχρηστα που τα λέμε. Να πάνε να κάνουν εκεί, εδώ μέσα στο σπίτι μας. Μέσα στο σπίτι μας δεν επιτρέπεται ένα τέτοιο πράγμα. Εμείς δεν το θέλουμε. Αν το κάνουν αυτοί, ας το κάνουν. Ποιοι είναι αυτοί? Κάθισε το Δημαρχία ολόκληρη το Συμβούλιο και έκαναν αυτό και υπέγραψαν για να γίνει αυτό το πράγμα εδώ πέρα, να μας δηλητηριάσουν όλους. Έγινε καμία ενημέρωση? Ενημέρωση. Εγώ μίλησα με τον γραμματέα προχθές. Λέει, άστα, λέει, μη συζητάς, θα το πούμε. Θα τα πούμε άλλη φορά. Ποιοι πήραν την απόφαση για να καταδικάσουν τον κόσμο αυτόν όλο εδώ πέρα? Και δεν είναι μόνο το χωριό μας, είναι ολόκληρος ο Δήμος, δεν είναι? Τι, δεν ξέρω. Για το μέλλον του τόπου δεν είναι? Ναι, για το μέλλον του τόπου είναι. Αλλά για ολόκληρο το Δήμο θα γίνει σκουπιδότοπος εδώ. Χωματερή. Είναι 400 μέτρα, είναι ο παιδικός σταθμός. Σκεφτείτε όταν τα παιδιά παίζουν έξω εκεί να ψυχαγωγήσουν λιγάκι. Κάποιο εκείνη η μυρωδιά, όπως το λένε, θα έρχεται πάνω τους. Αυτό έπρεπε να το σκεφτούν πολύ πολύ καλά η τοπική αρχή, γιατί να μην πούμε καμιά σκληρή κουβέντα και δεν επιτρέπεται.